μαζευτήκαμε σήμερα εδώ πέρα μετά από κοινή απόφαση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, μια και ο ίδιος ο Δήμος δεν έχει ξεκινήσει όπως όφιλε να πάρει μέτρα και να κάνει αυτή τη συγκέντρωση, αυτός να δημιουργήσει την αντίδραση των κατοίκων του Ηρακλείου για ένα έργο το οποίο πραγματικά θα ταλαιπωρήσει γενιές και γενιές Ηρακλειωτών. Ένα έργο που εμείς πιστεύουμε ότι με τον τρόπο που γίνεται, δεν είμαστε αντίθετοι στο έργο, αλλά ο τρόπος που γίνεται αφήνοντας ανοιχτό ένα κομμάτι 360 μέτρων το οποίο περνάει μέσα από το Ηράκλειο και στην ουσία τριχοτομεί το Ηράκλειο, αν λάβουμε υπόψη το ότι η Αττική Οδός, ο σιδηρόδρομος ο ηλεκτρικός ήδη έχουν χωρίσει το Ηράκλειο, αλλά επιπλέον με αυτό το έργο όπως το έχουν κάνει ανοιχτό, με όριγμα δηλαδή και όχι υπογειοποίηση όπως μετά από 360 μέτρα είναι στους άλλους δήμους, θα επιβαρύνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων με επιπλέον ηχορύπανση, ρύπανση περιβάλλοντος, που από ό,τι είχε μετρηθεί χρόνια πριν, όταν δεν υπήρχε τόσο μεγάλο φόρτος συγκοινωνιακών μέσων στη συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη υπηρεσία του Δημοσίου είχε βγει και είχε πει ότι το έργο είναι κατά κάποιες μονάδες επιπλέον του ορίου. Τέλος πάντων, το ζήτημα δεν είναι εκεί και στα τεχνικά, γιατί εμείς δεν έχουμε γνώση, όπως και οι περισσότεροι, των μέτρων και των όρων αυτού του σχεδιασμού. Το ζήτημα είναι πολιτικό και πολιτικά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι μια πολιτική η οποία βάζει σε δεύτερη μοίρα την ποιότητα ζωής του λαού, μη φτιάχνοντας έργα όπως πλατείες, αθλητικά κέντρα, που αυτά χρειάζεται η περιοχή, αλλά φτιάχνοντας ένα έργο που θα επιβαρύνει και άλλο την ποιότητα ζωής των κατοίκων.